Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα δούμε όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Θα καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημητρή. Τα δυσκολότερα είναι μπροστά μας. Θα αποκρούσουμε και την απειλή του κορονοϊού. Αυτό τόνισε στο διάγγελμα το Πρωθυπουργό, το οποίο είδαμε πριν από λίγο. Πάμε να δούμε τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του Πρωθυπουργού και φυσικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σε κόκκινο συναγερμό, άλλωστε, βρίσκονται οι αρχές σε όλη τη χώρα. Πριν δούμε βέβαια τα κυριότερα σημεία του διαγγέλματος του Έλληνα Πρωθυπουργού του Κυριάκη του Μητσοτάκη, θα πρέπει να πούμε ότι οι χειρότεροι φόβοι μας έχουν επιβεβαιωθεί. Και ομιλώ βέβαια για τον κορονοϊό, ο οποίος κόστησε την πρώτη ανθρώπινη ζωή στη χώρα μας του 66χρονου, ο οποίος ήταν εδώ και αρκετές μέρες διασωληνωμένος, ένας 66 ετών, ο οποίος κατάγονταν από την Αμαλιάδα. Περιφερειακός σύμβουλος, να πούμε κιόλας, του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Στο επάγγελμα, δυστυχώς κατέληξε σήμερα ξημερώματα στις 3 και 15 πρώτα λεπτά. Αυτό είναι, να ξέρουμε να πούμε ακόμη ότι τα ακρούσματα με τον κορονοϊό αυξάνονται και ανησυχητικά σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το περιμέναμε άλλωστε αυτό. Και να έρθουμε τώρα, πριν δούμε αναλυτικά βέβαια όλο το χρονολόγιο με τον κορονοϊό στη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, να δούμε τα κυριότερα σημεία του διαγγέλματος του Έλληνα Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα δυσκολότερα είναι μπροστά μας. Θα αποκρούσουμε και την απειλή του κορονοϊού. Ήταν ο τίτλος του συγκεκριμένου διαγγέλματος. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για παγκόσμια πρωτοφανή κρίση δημόσιας υγείας. Η χώρα μας μέχρι σήμερα δεν χτυπήθηκε όσο άλλες, τόνισε. Όμως, ας μην έχουμε αυταπάτες. Τα δυσκολότερα είναι μπροστά μας, τόνισε και πρόσθεσε. Σε αυτή τη συγκυρία, οποιοδήποτε εφησυχασμός είναι ανεπίτρεπτος. Γι' αυτό και προτιμήσαμε να πάρουμε εγκαίρως αυστηρά προληπτικά μέτρα, ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Και σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι περισσότεροι που θα νοσήσουν θα παρουσιάσουν ήπια ή δεν θα έχουν καθόλου συμπτώματα. Ωστόσο, κάποιοι συμπολίτες μας, κυρίως μεγάλης ηλικίας και όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα, ίσως χρειαστούν νοσηλεία. Αυτούς πρέπει να τους προστατεύσουμε πρώτα από όλους. Καταλαβαίνω λοιπόν, έδωσε και τη διάσταση για τις ηλικίες οι οποίες κινδυνεύουν περισσότερο σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό. Ακόμη ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε πολύ, θα έλεγα, έξυπνα και αριστοτεχνικά στον χώρο της Εκκλησίας. Ο κ. Μητσοτάκης πήρε θέση και για το θέμα της Εκκλησίας. Ως Πρωθυπουργός, οφείλω να ακούσω τους ειδικούς επιστήμονες. Ό,τι ισχύει για τις δημόσιες συναθρήσεις, ισχύει και για την Εκκλησία μας. Είπε με νόημα και πρόσθεσε. Σήμερα δεν δοκιμάζεται και δεν δοκιμάζονται τα πιστεύω μας, αλλά η πίστη μας στην υγεία του ανθρώπου, στην ανθρώπινη ζωή. Η αγάπη προς τον πλησίον, στην οποία ομνύει και η ίδια η Ορθοδοξία. Γι' αυτό και τα θρησκευτικά καθήκοντα πρέπει και αυτά να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα και να επιτελούνται όσο είναι εφικτό από το σπίτι, ώστε να περιορίζονται οι μεγάλες συναθρήσεις. Η Εκκλησία των Πιστών άλλωστε είναι μεγάλη. Προσβλέπω στη στήριξη της ηγεσίας της Εκκλησίας στον κοινό σκοπό, αλλά ο θεσμικός μου ρόλος μου επιβάλλει να τοποθετηθώ με σαφήνεια στο θεσμό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάθε μέρα έχουμε συσκέψεις στο Μαξίμου, παρακολουθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όλες τις εξελίξεις και ίσως έχουμε τις επόμενες μέρες και άλλες ανακοινώσεις. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Δυτική Μακεδονία. Την εικόνα που έχουμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Πριν δούμε αναλυτικά, ας δώσουμε κάποιους άξονες να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση και ό,τι αφορά τον κορονοϊό. Καταρχάς, έχουμε το κλείσιμο των σχολείων για 14 μέρες. Γνωστό εδώ και 2-3 μέρες. Αυτό ήταν μια προληπτική κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης που όθηλε να το πράξει, ίσως άρχισε και λίγο, αλλά το έπραξε και θα πρέπει βέβαια τώρα να τοποθετηθούν και ανάλογα και να λειτουργήσουν οι γονείς των παιδιών, με δεδομένο ότι δεν χρειάζεται να αφήνουν τα παιδιά τους να κυκλοφορούν ελεύθερα στην πόλη, στη γειτονιά, στο χωριό. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να παρθούν όλες όλα εκείνα τα μέτρα για να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Τώρα, έχουμε αναβολές συνεδριάσεων, δημοτικών, περιφερειακών συμβουλίων, διαφόρων εκδηλώσεων. Πολύ φυσιολογικό και αυτό, και έτσι έπρεπε να ήταν και έτσι έπρεπε να είχε γίνει. Τώρα, το συμβάν που ζήσαμε την περίοδο των αποκριών είναι ένα συμβάν το οποίο δεν τιμά καθόλου μα καθόλου όλους αυτούς που με ελαφρότητα τότε είπαν και τι έγινε και γιατί να αναβάλουμε τις εκδηλώσεις. Έγινε και μάλιστα γίνονται καθημερινά πολλά και δυσάρεστα. Και είδαμε που φτάσαμε. Θα πρέπει να σοβαρευτούν κάποτε, γιατί έτσι, αν έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στο καρναβάλι της Κοζάνης ή σε οποιοδήποτε καρναβάλι για την ανθρώπινη ζωή, σαφώς και επιλέγουμε ανθρώπινη ζωή και δεν μας απασχολούν τα καρναβάλια. Καρναβάλια γινόμαστε όλοι μας όταν πρέπει. Ναι. Τώρα, έχουμε τα μέτρα πρόληψης, τα οποία έχουν πάρθει και καθημερινά τονίζονται μέσα από το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, Δημήτρη, πανελλαδικά, για το πώς πρέπει να λειτουργεί ο καθένας μας και τι συμπτώματα παρουσιάζει ο συγκεκριμένος ιός όταν αυτός αρχίζει να μπαίνει στο στάδιο της νοσηλείας. Η καθημερινότητα η οποία θα πρέπει να προσεχθεί. Ακόμη έχουμε
το ζήτημα της ατομικότητας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχω τονίσει ότι η ατομική ευθύνη είναι αυτή που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο σε ό,τι αφορά την μεγάλη διάσταση που τίνει να πάρει αυτό το διάστημα ο κορονοϊός με τα πολλά συμπτώματα. Αν λειτουργήσουμε σοβαρά και υπεύθυνα σε επίπεδο ατομικής ευθύνης, να ξέρουμε ότι αυτό θα μεταφερθεί και σε επίπεδο κοινωνικής ευθύνης και θα αποκρίσουμε αυτό τον ιό. Δηλαδή, το ισχυρότερο όπλο είναι η λειτουργία μας σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Και τώρα ερχόμαστε και πάμε στην Καστοριά. Εκεί έχουμε 6 κρούσματα. 6 κρούσματα. Μέχρι στιγμής να λέμε ότι αυξάνονται και πολλές φορές. Μπορεί τα δελτία ειδήσεων να έχουν τελειώσει και να έχουμε άλλα κρούσματα. Αυτό το ενημερώνουμε και το γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας. Καθημερινά θα γίνεται ενημέρωση αναλυτική, αλλά βάζουμε τους πολίτες αλλά και τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας σε μια άλλη συλλογιστική, σε ένα άλλο προβληματισμό, μέσα από μια ενημέρωση η οποία σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητείται. Αλλάζει συνέχεια. Έχουμε καταρχάς τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ο Δημήτρης Σαββόπουλος, ο οποίος συνοδεύονταν από τον κύριο Παπαδόπουλο και την κυρία Κοζατσάνη, που τόνισε ότι είναι μεγάλη προσοχή απαιτητή στην Καστοριά και η Καστοριά αυτή τη στιγμή είναι στο κόκκινο. Καταλαβαίνουμε και μετά τις πολλά κρούσματα στην Καστοριά. Ανοίγουμε μια παρένθεση. Δυστυχώς περιμέναμε όταν το Μιλάνο μας έδωσε τα πρώτα σημεία και τα πρώτα ανησυχητικά δείγματα, επειδή τότε πραγματικά ήταν η έκθεση, η διεθνή έκθεση Γούνα στο Μιλάνο, υπήρχαν εκεί πολλοί Καστοριανοί που συμμετέχουν στον κλάδο της Γούνας, υπήρχε και ένα λύκειο, το Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο του Άργους Οριστικού. Αυτοί όλοι έπρεπε να τύχουν μια ιατρική εξέταση. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Κάποιοι λειτουργήσαν με ελαφρότητα και υπολαιότητα και αυτό βέβαια δεν ετοιμάσε κανέναν. Έπρεπε να προστρέξουν, γιατί βλέπουμε ότι η Καστοριά, τα κρούσματα στην Καστοριά θα αυξάνονται πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Αυτό βέβαια θα επηρεάσει το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας. Μέχρι στιγμής, τόνισε από την πλευρά του τώρα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, ο κ. Παπαδόπουλος, έχουμε 6 κρούσματα στην Καστοριά. Οι δύο ασθενείς βρίσκονται στο Ποδοσάκιο και είναι συγγενείς του 90χρονου, ο οποίος βέβαια πρόσφατα. Είναι από την Δραγασιά Βοίου, ναι. Ναι, ακόμη η κυρία Κοζατσάνη είπε ότι αναμένουμε ενίσχυση του νοσοκομείου Καστοριάς και θα υπάρξει αύξηση κρουμάτων στην Καστοριά. Και εδώ ερχόμαστε τώρα να κουμπώσουμε, Δημήτρη, αυτό που είπε ο κύριος Κικίλιας σήμερα το μεσημέρι, ο οποίος ουσιαστικά έκανε μια έκκληση και μίλησε πραγματικά με πάρα πολύ προβληματική στα λόγια του. Πραγματικά ζούσε μια αγωνία η οποία αποτυπώνει το πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση όσον αφορά τον κορονοϊό. Έκανε έκκληση στους γιατρούς, στους νοσηλευτές και στο παραγωγικό κύκλωμα να κάνουν αίτηση να προσληφθούν για 2 χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με σύμβαση 2 ετών για να μπορέσουν να συνεισφέρουν και αυτοί από την πλευρά τους στον αγώνα που δίνει ενάντια στον κορονοϊό. Και όταν περάσουν τα 2 χρόνια, αυτοί θα συνεχίσουν να υφίστανται, να είναι εργαζόμενοι, ας πούμε, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν μέσα από αυτή την έκκληση του Υπουργού ότι υπάρχει σοβαρό και μεγάλο πρόβλημα. Και τώρα πρέπει όσοι δεν εργάζονται να πάνε στο Σύστημα Υγείας. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Κοζάνης, στον χώρο υγείας νομού Κοζάνης και στα κέντρα υγείας, τον κύριο Δημήτρη Ντέτη, υπάρχουν 2 ύποπτα κρούσματα. Το δήλωσε 12, βέβαια, να το πούμε 12 και 4 το δήλωσε, ναι, αυτό. Το 12 και 4, υπάρχουν νομίζω ανατροπές στις ειδήσεις, να το λέμε αυτό, μπορεί να έχουμε νεότερα στη συνέχεια. Θα δούμε και τη συνέντευξη του κυρίου Ντέτη στη συνέχεια. Επίσης έχουμε το μήνυμα του γιατρού του κυρίου, από το Μαμάτζιο Νοσοκομείο Κοζάνης, του κυρίου Κουλούρη, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος διεκόμισε τον 54χρονο θετικό στον κορονοϊό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αχέπα Θεσσαλονίκης. Τι λέει στην ηλεκτρονική σελίδα στο Facebook: δεν εγκαταλείπω τη θέση μου ακόμη και αν μας έχει περικυκλώσει ο κορονοϊός με αυτήν την πανδημία. Ακόμη μια μέρα στη δουλειά. Οφείλω να ομολογήσω ότι η εμπειρία που αποκόμισα από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης είναι αρκετά μεγάλη. Συμμετέχοντας στην αντιμετώπιση του ασθενούς θετικό στον κορονοϊό, απέκτησα εμπειρία στη λήψη των υγιεινών μέτρων για την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών. Διακόμισα τον ασθενή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αχέπα και πραγματικά είδα με τα μάτια μου τα δρακόντια μέτρα που έχουν λάβει. Μπράβο τους. Ένα μεγάλο όμως μπράβο θέλω να πω και στους γιατρούς της παθολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης και εκείνο το βράδυ ήταν σαν μια ομάδα για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και έχουν το σεβασμό μου για την πιο μεγάλη ευθύνη που έχουν αναλάβει τον δύσκολο τελευταίο καιρό και θα έχουν τη συμπαράστασή μου. Καταλαβαίνουμε είναι λοιπόν ο καρδιολόγος, ο κύριος Κουλούρης, ο οποίος είναι γιατρός της καρδιολογικής του Μαμάτζιου. Εμπειρίες οι οποίες πραγματικά
μας ενδυναμώνουν ακόμα περισσότερο και μας θέτουν μπροστά στις ευθύνες, οι οποίες δεν είναι λίγες, στο σύνολο όλων των πολιτών. Έτσι, δεν είναι μόνο ότι δεν φταίνε οι γιατροί. Και να πούμε ότι πλέον ότι έχουν απαγορευτεί τα επισκεπτήρια και στο Ποδοστάκιο και στο Μαμάτσο, μόνο με εντολή γιατρού μπαίνει κάποιος μέσα. Ακόμη έχουμε την ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Μακεδονίας και του αρμόδιου του Μεγάλη Υγείας για την ανεπάρκεια του Ποδοστάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας ως επίσημο νοσοκομείο αναφοράς για τον ιό του, για τον κορονοϊό. Να πούμε εδώ ότι όταν ακούτε νοσοκομείο αναφοράς, σύμφωνα με αυτό που μας είπε ο πρόεδρος του νοσοκομείου του Λεμαϊδάς, δηλαδή του Ποδοσάκιου, ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, μας είπε ότι το αναφοράς, τι το διαφορετικό έχει. Έχουμε ένα θάλαμο αρνητικής πίεσης. Αυτό είναι το διαφορετικό. Όταν υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα. Κατά τα άλλα είναι όπως είναι όλα τα άλλα νοσοκομεία, λειτουργούν όπως άλλα τα άλλα νοσοκομεία. Τώρα, δεν έπρεπε το Ποδοσάκιο νοσοκομείο από τη στιγμή που ανακοινώθηκε επίσημα από τον Υπουργό ότι θα είναι νοσοκομείο αναφοράς να έχει στελεχωθεί και με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν και σε αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε έρχονται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Μακεδονίας και θέτουν το συγκεκριμένο ερώτημα στον αρμόδιο Υπουργό. Να πάμε στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Κοζάνης τώρα που η ατομική ευθύνη τονίζει από την πλευρά του. Αν γίνει κοινωνική ευθύνη, θα ξεπεραστεί και αυτή η κρίση. Νομίζω ότι αυτό αποτυπώνει την πραγματική διάσταση. Εδώ ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης έχει πετύχει διάνα. Επίσης, έχουμε την επίγουσα ειδοποίηση που χθες γίναμε πάρα πολλοί αποδείκτες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τον κορονοϊό με μαζική αποστολή μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, όπου έκανε λόγο για επίγουσα ειδοποίηση. Ωραία, να σταθούμε λίγο σε αυτό γιατί πολλοί τρόμαξαν χθες, όμως. Καλά έκανε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Κανείς δεν περίμενε και εγώ όταν άκουσα λέω κάτι γίνεται εδώ πέρα. Μετά όλοι συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν το μήνυμα. Καλά έκανε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Καλές ήταν και οι πλάκες στη συνέχεια στο Facebook, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει και η ζωή του ανθρώπου και ας αφήσουμε και τις πλάκες. Εδώ εντάξει, ξέρουμε καλά ότι... Καλά είναι τα αστεία, αλλά όχι αυτό μετά όλοι στο Facebook να γράφουν. Εντάξει, Δημήτρη, πώς θα ειδοποιήσουν το με μήνυμα. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν οι φίλοι τηλεθεατές ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στους επιτίδιους, γιατί αυτό το διάστημα θα εμφανιστούν και απατεώνες. Ναι, πάνε άνθρωποι και λένε ότι είναι από το Υπουργείο, μέσα. Δεν γνωρίζετε τηλέφωνα, μην τα σηκώνετε. Διαπιστώνετε ότι χτυπάνε το κουδούνι από το σπίτι σας, άγνωση προς εσάς, μην απαντάτε ή αν απαντήσετε, περιμένετε να επικοινωνήσω, να καλέσω το γιο μου, την κόρη μου, να καλέσω κάποιο γείτονά μου. Και άμα φοβάστε, καλέστε την αστυνομία. Μπράβο. Και καλέστε καλύτερα την αστυνομία να δούμε ποιοι είναι αυτοί και αν θα μείνουν και δεν θα εξαφανιστούν. Να επιστρέψουμε, να πάμε τώρα στα της Καστοριάς. Να πάμε στο Δήμο Άργους Οριστικού, όπου μόνο με τηλεφωνική συνεννόηση θα γίνεται εξυπηρέτηση στο Δημαρχείο του Άργους Οριστικού. Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι πόρτες του Δημαρχείου θα παραμείνουν κλειστές. Έχουν δοθεί και χρήσιμα τηλέφωνα, άρα λοιπόν όποιος έχει συναλλαγές στο Δήμο του Άργους Οριστικού θα πρέπει να τις κάνει αυτές μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών. Ακόμη, έχουμε την ανακοίνωση από το Επιμελητήριο Καστοριάς, το οποίο καλεί τους πολίτες, τους άμεσα εμπλεκόμενους, δηλαδή το χώρο του επιχειρήν και της επιχειρηματικότητας, να περιορίσει τις επισκέψεις στο Επιμελητήριο Καστοριάς, στο γενικό κλίμα βέβαια, το οποίο όρισε η κυβέρνηση μέσα από τη συγκεκριμένη λήψη για να μπορέσουμε να υψώσουμε ένα πολύ ισχυρό τείχος όσον αφορά τον κορονοϊό. Τώρα ερχόμαστε και στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πλευρά της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς. Η Εκκλησία εμπλέκεται. Η Εκκλησία αυτό το διάστημα καλώς ή κακώς έχει βρεθεί στο στόχαστρο πολλών, οι οποίοι έπρεπε και θέλουν να σταματήσουν και οι λειτουργίες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο βέβαια θα πρέπει να το δει πολύ σοβαρά και ο χώρος της Εκκλησίας, θα πρέπει να το δει η κεφαλή της Εκκλησίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τη μετάληψη των θείων δώρων, λέμε στην ανακοίνωση που δόθηκε ότι ουδέποτε στην παγκόσμια ιστορία αναφέρθηκε κρούσμα μετάδοσης οποιουσδήποτε νόσου, πανόλη, φυματίωση, έμπολα κλπ. Από τη λαβίδα της Θείας Κοινωνίας. Η Θεία Κοινωνία είναι κατεξοχήν ένα χαρισματικό γεγονός πίστεως, όπως μαρτυρείται στην προτοπή της Θείας Λειτουργίας, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Καμία αμφιβολία ή προβληματισμός δεν επιτρέπεται στο σημείο αυτό, καθώς αποτελεί βιωματική εμπειρία της καθόλου και ανά τους αιώνες Εκκλησίας. Αυτά τα λέει η Μητρόπολη Καστοριάς, ναι. Προχθές και σε αποκλειστικές δηλώσεις στο West, ο Μητροπολίτης Θεόκλητος μίλησε για θείο δώρο και ότι δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι. Άλλωστε, γίνεται κατάλυση από τον ιερέα μετά της Θείας Κοινωνίας. Ιδιαίτερη προσοχή και όχι τεράστιες κόντρες. Σε άλλο σημείο, συγκεκριμένα στο 5ο, οι ιερές ακολουθίες στους ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς θα συνεχιστούν κανονικά και χωρίς καμία απολύτως αλλαγή όπως αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος, αλλά προτρέπονται οι πιστοί να τηρούν με ακρίβεια και αυστηρότητα τα προσωπικά μέτρα προστασίας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και η Εκκλησία βλέπει και καταλαβαίνει την αναγκαιότητα να λειτουργήσουμε πολύ σοβαρά, υπεύθυντα πάνω απ' όλα για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την μεγάλη έτσι, επέκταση του ιού. Τώρα, την σύσταση για κατοίκον περιορισμό για 2 εβδομάδες
πρότεινε πριν από δύο μέρες η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σε 15 μαθητές και δύο εκπαιδευτικούς του Επαγγελματικού Γενικού Λυκείου Γρεβενών μετά την επιστροφή τους από εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ισπανία. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτές είναι ενέργειες που πρέπει να γίνονται και να δημοσιοποιούνται για να γνωρίζουν οι πολίτες τι συμβαίνει στο διπλανό μας, στη διπλανή πόρτα και γενικά τι συμβαίνει στη γειτονιά μας. Τώρα, να έρθουμε στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτης Κοζάνης, στη ΔΕΙΑΚΟ, που απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την προσέλευσή τους στα γραφεία της επιχείρησης, ενώ αναστέλλονται οι διακοπές ιδέσεων καταναλωτών ίδρυψης λόγω οφειλών. Άρα, μέτρα και από την πλευρά της ΔΕΙΑΚ. Επίσης, να πάμε στα ΚΤΕΛ αστικές γραμμές, όπου νωρίς το μεσημέρι δόθηκε στη δημοσιότητα μια ανακοίνωση με την οποία γίνεται λόγος ότι υπάρχει τροποποίηση των δρομολόγιων της και ενώ τις Κυριακές δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια. Λοιπόν, δηλαδή όλοι οι πολίτες που είναι στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Κοζάνης να ρωτήσουν στα ΚΤΕΛ αστικών, υπάρχει τροποποίηση και την Κυριακή πλέον δεν θα εκτελούνται τα δρομολόγια των αστικών Κοζάνης. Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο έχει αναρτηθεί. Έτσι. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εμείς το πήραμε από την ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr που έχει αναλυθεί το πρόγραμμα. Ωραία. Το οποίο βλέπει, έχουμε περικοπές σε κάποια δρομολόγια, είναι πολύ φυσιολογικό. Όλοι όμως που κάνουν χρήση της αστικής κοινωνίας οφείλουν να ενημερωθούν. Έχουμε κάτι άλλο για να παραδείγματο. Είναι... Ωραία, πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τη δήλωση του Υπουργού Υγείας του Βασίλη Κυγίλια. Τι δήλωσε μιλώντας στο West, ο πρόεδρος των εργαζομένων του Μαμάτζη Νοσοκομείου Κοζάνης για όλες τις εξελίξεις, πόσοι γιατροί είναι σε καραντίνα και νοσηλευτικό προσωπικό και να δούμε τι δήλωσε ο ταξιτζής ο οποίος μετέφερε το 53χρονο, είναι σε κατοίκον περιορισμό, μίλησε σήμερα στον Χατζή, τον συνάδελφο δημοσιογράφο τον Χατζή και στην τηλεόραση του Α. Από χτες η παγκόσμια κοινότητα είναι και επίσημα σε καθεστώς πανδημίας. Ήρθε η πιο μεγάλη ώρα, ήρθε η ώρα της μάχης. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η μάχη θα κριθεί στο πώς θα ανταποκριθούμε ως πολίτες, κατά πόσο θα δείξουμε ατομική ευθύνη. Αγωνιζόμαστε έχοντας την πρώτη γραμμή τους ιατρούς μας, τους νοσηλευτές, τα πληρώματα των ασθενοφόρων, τους ανθρώπους που εργάζονται στα εργαστήρια, όλους όσους συνεισφέρουν στη δημόσια υγεία και στην ιδιωτική. Κάνω έκκληση σε ιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό να υποβάλουν αίτηση, να προσληφθούν με διετείς συμβάσεις και μετά να παραμείνουν στο σύστημα υγείας. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Θα ενεργήσουμε όπως χρειαστεί. Θα εφαρμόσουμε όποιο μέτρο χρειαστεί για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας. Είναι η ώρα ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί εμείς οι Έλληνες που έχουμε την ανθρωπιά και το φιλότιμο πάνω απ' όλα να γίνουμε τείχος προστασίας για αυτούς που κινδυνεύουν. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στην Ελλάδα μετά τον πρώτο νεκρό από τον κορονοϊό αλλά και την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα μας, τα οποία προσεγγίζουν τα 100. Θα πάμε τώρα, είναι 5η 12 Μαρτίου, η ώρα είναι 12 και τέταρτο, κυρίες και κύριοι, και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης και των κέντρων υγείας, τον κύριο Δημήτρη Ντέντη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Βαγκατζά, καλησπέρα στους τηλεθεατές του West. Καταρχήν, υπάρχουν δύο ύποπτα κρούσματα στο Μαμάτσιου Νοσοκομείο. Τι γνωρίζετε? Είναι προς διερεύνηση. Δεν είναι ύποπτα κρούσματα, δεν λέμε αν είναι κρούσματα ακόμη ή όχι, έτσι. Πρέπει να επιβεβαιωθεί για να πούμε ότι είναι κρούσματα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Μαμάτσιο? Βρίσκονται στο ειδικό box έξω που είναι και περιμένουν τα αποτελέσματα και όλα αυτά που... Γνωρίζουμε ηλικίες, κύριε πρόεδρε? Δεν έχουμε, δεν μπορούμε, δεν γνωρίζω ηλικίες ή προσωπικά δεδομένα και όλα αυτά. Δεν μπορείς περαιτέρω να πας εκεί για να μην υπάρξει και διασπορά και οτιδήποτε. Ωραία. Τώρα, τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά με το περιστατικό που είχαμε προχθές, αν υπάρχουν προβλήματα με τη λειτουργία του νοσοκομείου, τι γίνεται με τους γιατρούς και πώς λειτουργεί τώρα το νοσοκομείο? Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά έχουν βγει 19 άτομα σε καραντίνα, 14ήμερη καραντίνα που είχαν σε επαφή με τον συνάδελφό μας, γιατί συνάδελφό μας είναι στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Από εκεί και πέρα η λειτουργία θα είναι, έχουν έρθει όλες οι αποσπάσεις που είχαν φύγει, έχουν γυρίσει πίσω. Από εκεί και μετά έχουν γίνει οι απορριμμάσεις όπως έχουν πει με, το,
με τις φορείες και όλα αυτά, αλλά κανονικά πρέπει να γίνουν και σωστές οι απολυμάνσεις που γίνονται. Αυτό θα το δούμε και πρέπει να το αποφασίσει η διοίκηση και η Επιτροπή Λοιμόξεων εκεί πέρα, για να δούμε τι γίνεται, για να μην γίνει διασπορά και στο προσωπικό και στους υπόλοιπους ασθενείς και συγγενείς μας και φίλους και συμπολίτες μας. Τι μέτρα έχετε πάρει τώρα εσείς εκεί? Αυτοί που βρίσκονται σε καραντίνα 19 άτομα είναι στα σπίτια τους, έχουν οδηγίες από τους γιατρούς? Βεβαίως έχουν οδηγίες από τον ΕΟΔΙ, από τους γιατρούς, από την Επιτροπή Λοιμόξεων που υπάρχει εδώ πέρα, για να είναι σε κατοίκον τέτοιο. Ότι αν χρειαστεί, αν ίσω να έχουν πυρετό, αν έχουν βήχα και οτιδήποτε, να μιλήσουν και όλα αυτά, για να μπορούν να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν και όλα αυτά, αν χρειάζονται νοσηλεία και όλα αυτά. Δεν έχουν εμφανίσει κάποιο έτσι σύμπτωμα μέχρι στιγμής? Που γνωρίζω δεν έχει εμφανιστεί κάτι ανησυχητικό. Μάλιστα. Για το 53χρονο που βρίσκεται στο ΑΧΕΠΑ, έχετε κάποια ενημέρωση? Όχι, η ενημέρωση είναι ότι είναι διασωληνωμένος και είναι σε κρίσιμη, είναι στάσιμη κατάστασή του και παραμένει εκεί για να δούμε τι γίνεται. Μάλιστα. Υπάρχει έντονη ανησυχία πάντως εκεί και στους εργαζόμενους και σε εσάς αλλά και στους γιατρούς, μόλις όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες. Είναι διασπορά όσον αφορά για τον ιό. Πρέπει να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα όλοι μας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, βλέπετε, και ο κόσμος δεν έρχεται τόσο συχνά στο νοσοκομείο για ψήλου πίδημα που σηκώνται παλιά και οτιδήποτε, γιατί ο κόσμος προφυλάζεται και καλά κάνει και έξω έχει ελαδοθεί η κίνηση και όλα αυτά. Να δούμε, όλοι είμαστε σε ετοιμότητα και σε επαγρύπνευση για τις νέες οδηγίες που θα πάρουμε, και να μην, γιατί έχει κηρυχθεί σαν πανδημία και από εκεί και πέρα βλέπουμε την ελεγχή. Μάλιστα. Τι μέτρα έχετε πάρει στο νοσοκομείο τώρα όσον αφορά την κίνηση μέσα, δηλαδή έρχονται επισκέπτες τώρα αυτοί και ειδικά από το προχθεσινό περιστατικό? Επισκεπτήριο δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο σε αυτά τα άνθρωπα που υπάρχουν, είναι στα άτομα που νοσηλεύονται ένας μαζί του και όλα αυτά. Ναι. Από εκεί και πέρα τα παρκτικά εξωτερικά ιατρία γίνονται. Εκεί πρέπει και γίνονται, από εκεί και δεν γίνονται μόνο του παθολογικού. Από εκεί και πέρα η Επιτροπή Λοιμόξεων και ο διοικητής παίρνουν καινούρια, με τα καινούρια γεγονότα που γίνονται ή οτιδήποτε καινούριες πληροφορίες που έχουν, παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα. Μάλιστα. Αν κάποιος νιώσει συμπτώματα και πιστεύει ότι έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να μιλήσει με τον γιατρό του, τον οικογενειακό γιατρό που έχει, να πει αν χρειάζεται να παραμείνει ή οτιδήποτε, και μετά να πάρει τηλέφωνο όταν θα έρθει στο νοσοκομείο, να πει έξω στις πληροφορίες, θα πάει στο ειδικό box που είναι για να εξεταστεί και από εκεί και πέρα να δείτε πώς θα αντιμετωπιστεί. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα... Γιατί είναι το θέμα να μην διασπείρουμε τον ιό περισσότερο. Ναι. Και στις οικογένειές μας και στους άλλους ασθενείς και στους... και στους, και το προσωπικό. Γιατί καταλάβετε, αν βγει σε καραντίνα όλο το προσωπικό, κλείνει το νοσοκομείο. Αυτό υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, θα γίνει. Καταλάβετε. Μάλιστα, εσείς θεωρείτε τότε ότι υπάρχει και υπήρχαν και ευθύνες από τον ΕΟΔΙ για όλα αυτά που έγιναν προχθές, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? 20 άτομα να είναι σε καραντίνα σήμερα, πρόεδρε? Ναι, είναι η ευθύνη του ΕΟΔΙ που δεν χαρακτήρισε το κρούσμα ύποπτο. Αν χαρακτηριζόταν ύποπτο, θα είχαν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα. Και αυτά δεν θα υπήρχε στην σημεία αυτή τόση καραντίνα. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά, γίνεται και αντιπολίτευση στο θέμα του ιού, ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αφήνουν εχμές ότι είναι ανεπαρκές το ποδοσάκι νοσοκομείο από το Λεμαϊδός, ότι υπάρχει ανεπάρκεια. Πώς απαντάτε εσείς και ως πρόεδρος των εργαζομένων του Μαμάτσιου νοσοκομείου? Γιατί κανένα περιστατικό δεν έχουμε δει τώρα. Τη Κοζάνη δεν πήγε στο ποδοσάκιο, πήγε παράδειγμα στο ΑΧΕΠΑ. Ξέρετε, κύριε Βαργαστά, εμείς σας ευχαριστώ. Είχαμε πει επανειλημμένως ότι πρέπει να είναι έτοιμα όλα τα νοσοκομεία. Έτσι, όλα τα νοσοκομεία και αυτά που είναι νοσοκομεία αναφοράς πρέπει να είναι έτοιμα να δεχθούν τα κρούσματα που θα εμφανιστούν. Εμείς είχαμε πει αυτό και λέμε ότι πρέπει να καλυφθούν οι κοινές οργανικές θέσεις που υπήρχαν. Και αυτό ζητάμε και επιτακτικά και από την κυβέρνηση. Ζητάμε άμεσα 4.000 προσλήψεις για να καλυφθούν όλα αυτά τα κρούσματα. Όσον αφορά που είχαν πάρει για να, που ανακλήθηκαν οι άδειες, ήταν ένα λάθος. Δηλαδή αφήνεις και έχεις προσωπικό σε άδειες ή οτιδήποτε, το έχεις σε ετοιμότητα, το έχεις πίσω σε εφεδρεία δηλαδή. Αν κάτι αρρωστήσουν οι πρώτοι, φέρνεις και φέρνεις το άλλο προσωπικό από πίσω. Κατάλαβες. Το θέμα είναι, δεν πρέπει να έχουμε πανικό. Πρέπει να δούμε και σωστά να πάρουν τα μέτρα. Και ο ΔΥ να βάλει καινούριες βάσεις και οτιδήποτε, και από εκεί και πέρα να γίνει σωστός πρόεδρος. Μάλιστα. Εσείς ανησυχείτε που είστε μέσα στο νοσοκομείο ως εργαζόμενος τώρα? Γιατί και εσείς κυκλοφορείτε, δίνετε συνεντεύξεις, πάτε εκεί, είστε, εσείς προσέχετε, παίρνετε τα κατάλληλα μέτρα, τουλάχιστον να μην κολλήσετε κιόλας. Ναι, πιστεύουμε ότι παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα αυτή τη στιγμή. Ο καθένας παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, καθένας προστατεύει πρώτα τον εαυτό του, την οικογένειά του και μετά όλους τους άλλους. Έναν από τους τρεις ταξιτζίδες που μετέφεραν τον άτυχο. Ναι, τον 53χρονο. Το 53χρονο, καλημέρα σας. Καλημέρα.
Από πού το, εσείς πού, το, πού καταλήξατε με τον ασθενή, πού τον πήγατε? Τον πήρα από τη Χιάτιστα και τον πήγα στο νοσοκομείο Κοζάνης. Ναι, και τώρα είστε σπίτι εσείς, ε? Σπίτι, σπίτι. Τι λένε οι γιατροί? Οι γιατροί μου είπαν ότι αν σε περίπτωση έχω κάποιο σύμπτωμα να ειδοποιήσω αυτούς, να μην βγω καθόλου από το σπίτι μου. Και αυτό κάνω. Έχετε κάποιο σύμπτωμα, έχετε κανένα πυρετό, βάζετε κανένα θερμόμετρο βασικά? Έβαλα θερμόμετρο, τίποτα. Όχι, τι λέει? Δεν έχω κανένα 5, 6, σύμπτωμα. 6. Τίποτα πολύ. Δεν έχετε άλλο σύμπτωμα, δύσπνοια κτλ. Είστε μια χαρά. Όχι, όχι. Τίποτα. Επικοινωνούν οι γιατροί μαζί σας τακτικά? Έχετε επικοινωνία με το... Δεν επικοινωνήσαν ξανά με μένα. Μία την πρώτη μέρα μόνο. Α, την πρώτη μέρα, το ξεχάσανε μετά, ναι. Η οικογένειά σας είναι εκεί, σας συμπαρίσταται? Η γυναίκα μου και μία η κόρη μου. Τα άλλα τα τρία παιδιά μου είναι εκτός, είναι στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο δεν θα έρθουν, βάζουνε. Και ο γιος μου είναι αραβωνιασμένος, είναι εκτός του σπιτιού. Δεν πρόκειται να έρθουν αυτοί μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι είστε καλά. Σε, δεν το βλέπω να έρχεται. Λοιπόν, είχατε πάρει κάποια μέτρα για να μεταφέρετε τον ασθενή? Τι μέτρα να πάρουμε εμείς? Εμένα μου τον έφερε ο συνάδελφος. Επειδή είχε πυρετό, μήπως σας είπε έτσι και εκείνος από μόνος του να είστε λίγο προσεκτικός, να ανοίξετε καν παράθυρο, ξέρω εγώ. Όταν ήρθε σε μένα, ναι, και τους έφερε, είχαν μάσκες, είχαν γάντια. Τι λες? Μου δώσαν και εμένα μια μάσκα, την έβαλα κι εγώ. Και έφυγα στην Κοζάνη. Μου είπαν ότι δεν είναι δεδομένο. Μπορεί να σωθήκατε, εντάξει. Ναι. Μπορεί να μην κολλήσετε. Λοιπόν, μα να είστε ευχαριστώ. Καλά, να έχετε υγεία, να έχετε υγεία. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα, θα πάμε στη μεταλιγνητική εποχή. Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι θέσεις και οι προτάσεις της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας για μια δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή. Πάνω από τον, ποιες είναι οι προτάσεις της ΠΕΔ? Δημήτρη, είναι η πιο ουσιαστική δουλειά που έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα και αφορά τη μεταλλητική εποχή μέσα από τις πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης, η οποία θέλει να μας οδηγήσει σε ένα καθεστώς βίαιης απολυντοποίησης. Το λέω αυτό γιατί δόθηκε μια πολυσέλιδη μελετημένη πρόταση, άσχετα αν κάποιος διαφωνεί, αν τη διαβάσει θα έχει σίγουρα διαφωνίες, αλλά είναι η πιο τεκμηριωμένη δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα και μπράβο στην ομάδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, τα παιδιά όλα αυτά που βρίσκονται εκεί πάνω για τη δουλειά που έχουν κάνει, την οποία βέβαια υιοθέτησαν το Σάκη τον Καραπάτσο, τον Ρεφτέρτο, τον Πάλογλου και όλους. Ναι, την οποία υιοθέτησε το σύνολο των αυτοδιοικητικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, αυτή η δουλειά επικεντρώνεται σε πολλούς άξονες. Εμείς ενδεικτικά θα δώσουμε ότι ένας άξονας είναι η δρομολόγηση ενός ουσιαστικού και αξιόπιστου διαλόγου. Ένας άλλος είναι η σύνδεση της απόσυρσης των λιγνητικών μονάδων με ρήτρα ανάπτυξης. Ένας ακόμη άξονας είναι η αποκατάσταση των εδαφών, η βελτίωση του περιβάλλοντος, διασφάλιση λειτουργίας των τηλεθερών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αγγίζει όλο το φάσμα, το οποίο είναι απόρρια της δυναμικής που είχαμε μέσα από την αξιοποίηση του λιγνίτη. Πάμε τώρα και στην ΟΔΕΑ και συγκεκριμένα στην κοινότητα Αναράχης. Ξεκίνησε συγκέντρωση υγειονομικού υλικού για τους φρουρούς στο σύνορο μας τώρα. Ναι, είναι μια προσπάθεια που γίνεται από τους κατοίκους της κοινότητας Αναράχης, οι οποίοι θέλουν και στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς τον Εύρο με τα τελευταία γεγονότα και συγκεκριμένα ανάλαβαν πρωτοβουλία οι κάτοικοι με προστάρι την κοινότητα για να συγκεντρώσουν είδη στα οποία διαπιστώνονται λύσεις ώστε στη συνέχεια να αποσταλούν στην αγροτική περιοχή των Καστανιών και να διατεθούν στους εθελοντές κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών που προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στον ελληνικό στρατό. Τα ίδια που από προχθές συγκεντρώνονται στο κοινοτικό κατάστημα της Αναράχης αφορούν σε μάσκες με βαλβίδες βιομηχανικού τύπου, κολλήρια, φυσιολογικούς ορούς, πετσέτες προσώπου, γάδια μιας χρήσης, νερά και χυμούς, με τον πρόεδρο της κοινότητας των Κοσμά, τον Κοτσίδη, να απευθύνεται σε όλους και όχι μόνο στους κατοίκους της Αναράχης να στηρίξουν την κίνηση αυτή, ευελπιζόμενος ότι θα έχουμε και μεγάλη ανταπόκριση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε και ανθρωπιστικό κομμάτι, την περίοδο του κορονοϊού δεν μας λείπουν και τέτοιες ενέργειες. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε το κορονοϊό, αλλά έχουμε και τους στρατιώτες και αστυνομικούς που δίνουν μάχη στα ελληνικά σύνορα. Να μείνουμε τώρα στην ΟΡΔΕΑ και συγκεκριμένα να πάμε στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας, όπου έχουμε έκπτωση στο κόστος τηλεθέρμανσης για δημότες κοινωνικά ευάλωτων κατηγοριών, οι οποίοι πληρούν οικονομικά κριτήρια. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα μπορεί να τηλεφωνήσει στη ΔΕΤΥΠ, εκεί θα του ενημερώσουν και για τα δικαιολογικά που απαιτούνται σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Να επιστρέψουμε τώρα όμως, Δημήτρη, σε μια μεγάλη κουβέντα που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα σχετικά με τα φωτοβολταϊκά, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν σε επίπεδο και να στηθούν σε επίπεδο της πολιτικής μέσα από τη βίαιη απολυντοποίηση. Αυτό το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα κάνει λόγο ότι η γη που έχει υψηλή παραγωγικότητα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ενταχθεί στους σχεδιασμούς για τα φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ
και ανανεώσιμε στη Δυτική Μακεδονία. Αυτή είναι μια καλή είδηση, γιατί τα κομμάτια τα οποία είναι παραγωγικά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Πάμε να ολοκληρώσουμε με δύο τελευταίες ειδήσεις. Μια πολιτική είδηση, να πούμε ότι στη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, γενικό συντονιστή οργανωτικού τη Δυτική Μακεδονία, έχει αναλάβει ο Στέργιος ο Αδάμ, ένα τέλεχο τη Νέα Δημοκρατία από την περιοχή τη Καστοριά. Πρώην πρόεδρο τη ΝΟΔΕ, μάλιστα. Και να κλείσουμε από τον Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών, να δούμε ποιο είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο. Το οποίο θα. Φιλοξενήσαμε μάλιστα χθες το δελτίο ειδήσεων του ΓΟΑΣ, τον κύριο Αγγέλη. Το οποίο βέβαια θα εκπροσωπήσει το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Ορμού Κοζάνη στην τριετία 2020-2023. Πρόεδρος επανεξελέγει ο Αγγέλης ο Πολυνίκης, αντιπρόεδρος είναι ο Χαραλαπίδης ο Κώστας, γενικός γραμματέας είναι ο Γιάννης ο Χαμιζίδης, αναπληρωτής γενικός γραμματέας είναι ο Μετεσίδης ο Χαράλαμπος, ταμείας είναι ο Μπασκιάς ο Παναγιώτης και μέλη είναι ο Χρυσάκης ο Κωνσταντίνου, η Δήμου η Ρούση η Αγγελική, η Πατσάκα η Μαλαματή και ο Δημήτρης ο Καραθανάσης. Ωραία, και με το Σύνδεσμο Γραμμάτων να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Τώρα κυρίες και κύριοι, μεγάλη προσοχή. Η Καστοριά είναι στο κόκκινο. Τόνισαν σε συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις με τον κορονοϊό ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάζαρος Παπαδόπουλος και η γιατρός και περιφερειακή σύμβουλος Δέσποινα Κοζατσάνη. Να δούμε τη σχετική συνέντευξη.